Απόψε ο Νίκος Γκάνος θα χορέψει τις Εφτετέλη και θα λυκνιστεί μαζί με τον μπαλέτο, όπως έκανε η Σερτάφ που κέρδισε την πρώτη θέση στην Eurovision το 2003. Γεια σου Νίκο Γκάνο, καλώς ήρθες στη mini Eurovision του Αντένα. Ο Νίκος θα κάνει τη Σερτάφ. Θα έχει πάρα πολύ πλάκα, δεν είναι καθόλου εύκολο. Είναι πολύ άγριο θηλυκό. Είναι η επανάσταση της Τουρκάδας να πετάξει την μπουργκα. Να την κάνει την επανάσταση της, εγώ τι φταίω να την πληρώσω. Δηλώνει ευθαρσός αυτό που θέλει να ανακοινώσει, το ότι θα διεκδικήσει τον έρωτά της. Ο Νίκος έχει κάνει πολύ πιο δύσκολα πράγματα χορογραφικά. Δεν είναι δύσκολο, απλά είναι τελείως, κάτι τελείως έξω από αυτόν. Ξέχασε τα hip-hop και τα Justin Timberlake και όλα αυτά, γυναικεία. Ένας άντρας έπρεπε να χορέψει με σαλβάρι τσιφτετέλι, ξυπόλυτο. Έχει αυτό το τσιφτετέλι στη χορογραφία μέσα, αλλά ο Νίκος το κάνει με ένα, αλλά είναι σαν να ξεβαίνει τη λάδα στο ταβάνι να την αλλάξει. Λίγο πρέπει να σπάσει όλο αυτό. Ωραία, το σπάω. Χίλια κομμάτια θα γίνω. Νίκο μου, τι σου μελε να πάθεις αυτή την εβδομάδα. Ναι. Εντάξει, καλά πας. Θέλει πιο πολύ σπάσιμο. Δεν ξέρω, γιατί μπερδεύομαι με τα μούσκουλα από πάνω, το ποντίκι. Ναι. Και πρέπει να βγεις και σεξι και θυμωμένο θηλυκό. Να σου το πω απλά. Πες το απλά. Άγρια γκόμενα. Ναι, και θα τα καταφέρεις. Θα προσπαθήσω. Δεν ξέρω. Πες μου τι σε δυσκόλεψε τώρα, από πού να αρχίσουμε και από πού να τελειώσουμε. Πρώτα απ' όλα με δυσκόλεψε η φωνή της, γιατί είναι πάρα πολύ, τραγουδάει πολύ ψηλά. Ψηλά. Δεύτερον, χορεύει τσιφτετέλι και πρέπει να τραγουδάς ταυτόχρονα. Ναι. Και τρίτον, οι εκφράσεις είναι πολύ άγρια, συνεχώς πρέπει να βγάζω δόντια. Ναι. Όλα μας καλά, εντάξει, το ντύσιμο δεν υπάρχει. Νομίζω έχεις μια πολύ δύσκολη αποστολή απόψε. Νομίζω η πιο δύσκολη μέχρι τώρα. Ωραία. Για πάμε να δούμε τη Σερντάπ. I'm in love with you, all you want me to. You make me wanna, ha ha, make me wanna, ha ha ha. I'm in love with you, all you want me to. You make me wanna, ha ha, make me wanna, ha ha ha. Ναι, να δω την μεγάλη στιγμή αυτή. Αυτή. Να δω. Α, και πόδι και χέρι. Και τραγούδα μαζί. Δεν μπορώ. Για τραγούδα. Αποσυντονίζομαι. Δεν τραγουδήσω. Δεν μπορώ. Εσύ εύχομαι να τα καταφέρεις. Άσε με μένα. Έλα, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Και εμείς αποχαιρετούμε τον Νίκο Γκάνο και υποδεχόμαστε τη Σερντάμπ.
Πραγματικά. Να το κάνουμε μαζί. Να το κάνουμε μαζί, λέω. Με ξεπερνάει η εικόνα που είσαι έτσι και φαίνονται εδώ τα γυμνασμένα σου τα χέρια, πραγματικά. Είναι ο Νίκος Γκάνος με εξόπλατο, παρακαλώ πολύ. Αχ, πώς νιώθεις τώρα εσύ? Όχι, να τα πούμε τώρα μεταξύ μας. Λοιπόν, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι το έχω κάνει αυτό. Ούτε κι εγώ. Δεν ξέρω. Θα το δω μετά και θα κλαίω μάλλον από τα γέλια. Νομίζω ότι τα κατάφερες. Θα πάμε στην Κριτική Επιτροπή. Πριν όμως πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μαρία Τηλιραράκη. Φυσικά, που έκανε αυτές τις φοβερές χορογραφίες απόψε και που είναι και η χορογράφος της φετινής Eurovision. Βέβαια, Μαρία. Έτσι. Μαρία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μα. Για να ξεκινήσουμε με την κυρία Μπόκοτα. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό που έκανε. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ. Ήσουν απίστευτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ήσουν απίστευτος. Τη φωνή, στην έκφραση, την άγρια, την επιθετική της Ερτάμ, στην κίνηση. Απίστευτος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απίστευτος. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πω, δεν έχω άλλο. Τελείωσα εδώ. Γεράσιμε. Είδες που το φοβόσουνα. Έλεγες. Είδες πόσο λυτρωτικό είναι, τι πλάκα έχει να γίνεσαι κάποιος άλλος για λίγη ώρα. Έχει αυτό πολύ είναι. Πλάκα τελικά. Και το διασκέδασες πάρα πολύ και φαινόταν. Κατερίνα μου. Ναι, μάλιστα. Εντάξει, αφού τα κατάφερα αυτό, να σηκωθεί όποια. Δεν θα μιλήσεις άλλο. Εντάξει, το καταλάβαμε, το πήραμε το μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Αλέξανδρε. Θα πω κι εγώ, ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό που έκανες και το έκανες πάρα πολύ με μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια, με την έκφρασή σου, με την κίνησή σου, με τη φωνή σου. Ήταν πάρα πολύ καλό. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χειροκροτάς, Μπέση, ε. Άρα σου άρεσε? Μου άρεσε πάρα πολύ η κίνησή του, τα πάντα, ό,τι κάνει γενικά ο Νίκος μου αρέσει. Θα διαφωνήσω μόνο στον τόνο που ήταν το τραγούδι, που το τραγούδησες. Επειδή πιστεύω στις ικανότητες σου, θεωρώ ότι μπορούσε να το τραγουδήσεις τον τόνο. Πιο ψηλά. Ναι, η startup, και μπορούσε να φύγεις φαλτσέτο, γιατί μπορείς να το κάνεις. Εγώ θέλω να έχεις άποψη σε αυτά τα πράγματα, να ρισκάρεις. Απλά γιατί... ξέρετε τι φοβήθηκα, ναι. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ναι. Επειδή έχει πολύ χορό και θα λαχάνιαζα πολύ. Και θα σου να αυτή. Τι σε νοιάζει, αφού το έχεις. Ναι. Ήσουν εκπληκτικός. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κίνηση. Ήσουν... Ναι, όλες τα μου κόβει τη λεπτά. Πολύ σεξι, βρε αγώνικης. Είχα και μωρό παιδί. Πολύ σεξι. Θέλω να πω ευχαριστώ σε αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι να πούμε σε αυτό. Ωστί, αυτό που κάνω πω και εγώ. Ωστί, αυτό το σεξι, όσο μέρα είναι διεστραμμένη, ναι. Ας το είπαμε, δεν είναι η μέρα μας. Δεν είναι, όχι, σήμερα. Και το καζοχαρούμενο σε πείραξε σένα. Νίκο, κοίτα που σε στέλνω. Ωραία.